Από την 1η Οκτωβρίου ξεκινά το πτυτικό πρόγραμμά τη η Ολίμπη Κέρ και την παρουσίαση τη νέα εταιρεία έκανε σήμερα ο Ανδρέα Βιενόπουλο. Έστειση όμω προκάλεσαν οι εχμέ του Προέδρου του ομίλου τη ΜΜΚ κατά τη ανταγωνίστρια εταιρεία Aegean ότι ωφελήθηκε από μνημόνιο που υπεγράφει μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών και τη Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία Ελλάδα και Τουρκία για να ξεκινήσει πτήσει προ την Κωνσταντινούπολη. Προφανώ αυτό το μνημόνιο καταργεί του νόμου, καταργεί το κοινοβούλιο, δεν υπάρχει λόγο οποιασδήποτε διαφάνεια. Πάρε να δει ένα πετάστημα στο και μιλάμε από εκεί και πέρα για υγιή ανταγωνισμό. Η Ατζίαν επισημαίνει ότι από το Μάιο του 2004 έχει οριστεί επίσημα ω ο δεύτερο ελληνικό αερομεταφορέα που μπορεί να εκτελεί πτήσει προ την Κωνσταντινούπολη και τονίζει ότι οι διαδικασίε που ακολουθήθηκαν ήταν διαφανεί. Έχουμε πετύχει στον υγιή ανταγωνισμό με ξένε και ελληνικέ αεροπορικέ εταιρείε και έχουμε αντέξει στον αθέμητο ανταγωνισμό ακόμη και όταν αυτό υποστηρίζεται από τι βαθιέ τσέπε του κράτου καθ' όλη τη διάρκεια τη δεκαετού μα πορεία. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει. Οι διαβουλεύσει που ήταν σε γνώση όλων των διαφερόμενων αεροπορικών εταιριών πραγματοποιήθηκαν στι 11 και 12 Ιουνίου 2009 και την ελληνική αντιπροσωπεία πλαισίωναν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών με συμβουλευτικό ρόλο. Το Πασόκ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι επί πέντε χρόνια έκανε τα δύνατα δυνατά για να απαξιώσει τον εθνικό αερομεταφορέα και ότι εκχώρησε δολίω σημαντικά σλότ του εξωτερικού και κερδοφόρε γραμμέ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα υποστηρίζει ότι όπω έχει διαμορφωθεί η αγορά των αερομεταφορών δεν μπορεί να διασφαλίσει φθηνή, ασφαλή και συχνή μεταφορά σε όλε τι περιοχέ τη χώρα. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την επανεθνικοποίηση τη Δημόσια Ολυμπιακή. Ο Ανδρέα Γενόπουλο τόνισε επίση ότι δεν τίθεται θέμα συνδίκηση στη νέα εταιρεία με το κράτο, που όμω αν επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει μετοχικά στη νέα εταιρεία.